κανένα δυο άλλοι που βλέπω εδώ, δεν είχαν μπει ήδη ακόμα τότε, για να μας συναντήσουν στις ανακρίσεις. Ναι, γελάτε. Ναι, γιατί πρέπει να πω ότι πέρα από εμάς, έτσι, υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος διαμαρτυρόταν, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήτανε φρικτά τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονταν αυτοί που συνελαμβάνονταν και να σου πω και κάτι. Δεν ένοιαζε στη Χούντα εάν θα ακούγονται από τα ραδιόφωνα του εξωτερικού ότι βασανίζονται Έλληνες που συλλαμβάνονται κλπ. Αυτό τους ωφελούσε γιατί τρομοκρατούσε τον κόσμο. Μας παραπέμπουν λοιπόν να δικαστούμε για παράβαση του νόμου 509 του 47. Ο νόμος αυτός που ήταν αναγκαστικός νόμος γιατί τον εξέδωσε η κυβέρνηση, τον υπέγραψε ο βασιλεύς τότε το 47, ήταν η εποχή του εμφυλίου πολέμου. Και απαγόρευε, δηλαδή διέλυε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τις άλλες οργανώσεις ΕΑΜ και λοιπά και λοιπά και τις παρεμφερείς και βέβαια τιμωρούσε όλους εκείνους που επεδίωκαν, όπως έλεγε ο νόμος, να εφαρμόσουν ιδέες που είχαν σαν σκοπό την διαβιαίων μέσων ανατροπή του πολιτεύματος και του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος. Βέβαια, σκοτίστηκε και ταλαιπωρήθηκε ο Βασιλικός Επίτροπος και το δικαστήριο στη συνέχεια να θεμελιώσουν για μας, που εμείς λέγαμε δεν θέλαμε να ανατρέψουμε το κοινωνικό καθεστώς. Εμείς θέλαμε να ανατρέψουμε τη δικτατορία και να επανέλθει η χώρα στο συνταγματικό καθεστώς που υπήρχε πριν από το πραξικόπημα. Όμως αυτοί βρήκαν, έκανε ένα άλμα, το οποίο ήταν γελίο βέβαια, και είπαν το εξής. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης συναντήθηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια δηλαδή που είχε υποταχθήσει και είχε φύγει. Συναντήθηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου πολλές φορές στο Παρίσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κάνει συμφωνία με τον Βρυλάκη, που ήταν του ΠΑΜ. Του ΠΑΜ είναι κομμουνιστική οργάνωση. Άρα, αφού ο Αλέξανδρος Παναγούλης συνάντησε τον Ανδρέα Παπανδρέου που είχε κάνει συμφωνία με τον Βρυλάκη, άρα και αυτή η οργάνωση, η Ελληνική Αντίσταση, είναι και αυτοί κομμουνιστές. Δεν μας είπαν κομμουνιστές που είναι. Ποτέ μας είπαν κάτι, η ατμόσφαιρα ήταν για συνοδοιπόρους, κάτι τέτοιο που λέγανε πολλούς αγωνιστές τότε της Ενώσεως Κέντρου, ότι και την Ένωση Κέντρου, της ίσως ήταν συνοδοιπόροι της αριστεράς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με το 509, λοιπόν, μας προφυλακίζουν στον Κορυδαλό. Δεμένους 2-2, βλέπετε εδώ είμαι εγώ και ο Γιάννης ο Πλονιζάκης, τα χέρια μας δεν είναι συγχρονισμένα, αλλά είναι δεμένα. Μας μεταφέρουν στον Κορυδαλό. Ο Αλέκος δεν είναι, τον κρατούν στη στρατιωτική αστυνομία. Μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε το σκηνικό, βλέπουμε μπροστά είχαν απλωμένα τα εκρηκτικά, πιστόλια, καλώδια, δυναμίτες και διάφορα άλλα. Ανοίγει αριστερά η πόρτα και μπαίνει ο Αλέκος, τον κρατούν γερά από τα δυο μπράτσα, σωματώδης αστυνομική με πολιτική περιβολή. Κοιτάξτε πώς τον κρατάνε. Τον κρατούσαν με τα δυο χέρια, το ένα από εδώ και το άλλο εδώ. Παρακάτω θα δείτε ότι είναι και τρία χέρια που τον κρατάνε. Τα χέρια του είναι δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη, την ώρα που μπήκε μέσα. Φοράει τη στολή του στρατιώτη. Πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη, όλα στραπασαρισμένα. Από το αμπέχονο λείπουν δυο κουμπιά, θύματα των πρωινών εχθροπραξιών. Επέμεναν οι βασανιστές του να φορέσει τη στολή του στρατιώτη. Εκείνος αρνήθηκε. Προσπάθησαν να του τη φορέσουν με το ζόρι. Αντιστάθηκε. Έγινε συμπλοκή. Τον χτύπησαν, τον ακινητοποίησαν και τελικά του τη φόρεσαν με τη βία όπως. Και έτσι τον έσυραν στην αίθουσα του στρατοδικείου. Η όψη του Αλεξάνδρου είναι χλωμή, αλλά το διαπεραστικό βλέμμα του είναι αγέροχο. Κρατάει το κεφάλι ψηλά, το κορμί του όρθιο. Τον καθίζουν τη θέση του. Είναι ακόμα δεμένος. Οι δυο ασφαλίτες τον κρατούν συνέχεια σφιχτά από τα μπράτσα. Εδώ τον κρατάνε οι δυο, βλέπετε, τον καρπό από το... Και ο τρίτος, ο οποίος είναι υπομοίραρχος, αριστερά φαίνεται λίγο, τον κρατάει και αυτός με το δεξί του χέρι. Μπαίνουν οι στρατοδίκες και κάνουν τις θέσεις τους. Πρόεδρος
του στρατοδικείου, ο εφέτης Βουγάς, με πολιτική περιβολή και τιμά το δικαστικό σώμα με την παρουσία του. Δώσανε καλόνια και τον κάνανε για να δικάσει. Δηλαδή, γιατί η αξιωματική της, για μια τόσο σοβαρή δίκη, δεν έγινε άλλη δίκη τόσο σοβαρή. Δεν υπήρξε άλλη δίκη στη διάρκεια της δικτατορίας που να επιβάλλει και τις ποινές που θα σας πω στις εξαιρετικές. Οι δικαστές της χώρας, Κυριάκος, συνεργάτης μου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτοιμος, πολύ καλός αξιωματικός, καλός νομικός που με βοήθησε πάρα πολύ την κρίσιμη στιγμή που με οδήγησε τελικά στην παραίτησή μου, λόγω του ότι είδα μερικά πράγματα τα οποία δεν συμβάζονται με το χαρακτήρα μου. Οι αξιωματικοί λοιπόν κάθονται, κάθεται και ο Βουγάς, αλλά οι δικαστικοί γενικώς υποστήριζαν ότι η Επανάσταση δημιουργεί δίκαιο και αφού δημιουργεί δίκαιο, είναι δίκαιο να το εφαρμόζουν. Όπως επιτάσσει, επέτασε τότε το παράνομο τυραννικό καθεστώς. Οι άλλοι στρατοδίκες, ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού Ξηράς, χούντες του κερατά, συγγνώμη για την έκφραση, με πρώτο και καλύτερο τον δεξιά του Προέδρου καθήμενο, ο οποίος τη νύχτα της 21ης Απριλίου είχε καταλάβει το Πεντάγωνο με την δεύτερη μοίρα καταδρομών που διοικούσε ο ίδιος, ονόματι Κωνσταντόπουλος. Στη θέση του Βασιλικού Επιτρόπου, του εισαγγελέα δηλαδή, ο διαβόητος εισαγγελέας του Διμελιωδικών, διαπής, απόλυτη σιωπή συμβηλέτηση βασιλεύει στην αίθουσα. Ο πρόεδρος του στρατοδικείου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Αρχίζει να διαβάζει τα ονόματα των κατηγορμένων και τις ιδιότητές τους. Αλέξανδρος Παναγούλης, στρατιώτης λέει, και κοιτάζει τον Αλέκο που πριν από λίγο του είχαν αφαιρέσει τις χειροπέδες. Σαν ελαττήριο τη στιγμή εκείνη, με μια απότομη κίνηση, ο Αλέκος ξεφεύγει τις λαβές των δύο ασφαλιτών, σηκώνεται όρθιος, τραβάει τον μπερέ του που έχει περασμένο στην αριστερή επομίδα του, τον πετάει μπροστά στους στρατοδίκες, φωνάζοντας με οργή. Αρνούμε πως είμαι στρατιώτης ενός στρατού που προδίδει την πατρίδα. Ο λόγος του Αλέκου συγκλονίζει την αίθουσα. Ένα αίσθημα θαυμασμού και υπερηφάνειας για αυτόν τον γενναίον άντρα πλημμυρίζει τις ψυχές όλων εκείνων στο ακροτήριο που βρίσκονται στην αντίπερη όχθη της Χούντας. Λίγοι βέβαια επιτράπη από τους συγγενείς να παρακολουθήσουν την δίκη. Δεν μπορούν όμως αυτοί να ζητοκραυγάσουν. Δεν μπορούν να εκφράσουν το θαυμασμό τους για το ατρόμητο φρόνημα του δεσμότη. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης είναι για αυτούς η φωνή της συνείδησης της Δημοκρατικής Ελλάδας που έχει φημώσει η καταπίεση και ο τρόμος της τυραννίας. Οι στρατοδίκες από τούτη τη στιγμή της δίκης συνειδητοποιούν πως ο Αλέξανδρος Παναγούλης είναι φτιαγμένος από την στόφα του αληθινού επαναστάτη, του ανυποχώρητου και αλήγιστου αγωνιστή και πως είναι αποφασισμένος να αντιστρέψει τους ρόλους των πρωταγωνιστών της δίκης. Δεν θα δεχθεί να είναι αυτός ο κατηγορούμενος της Χούντας. Αυτός θα είναι ο κατήγορος. Αρνούμε πως είμαι στρατιώτης ενός στρατού που προδίδει την πατρίδα. Με τη φράση του αυτή ο Αλέκος δεν δίνει μόνο το νόημα της λιποταξίας του, αλλά εκτοξεύει δημόσια και κατάμουτρα μια βαριά κατηγορία στους αξιωματικούς της Χούντας. Τους αποκαλεί προδότες μπροστά τους, κατάμουτρα. Και αυτή την κατηγορία, περί προδοσίας δηλαδή, δεν τόλμησε κανείς άλλος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας να απευθύνει δημόσια κατάμουτρα στη Χούντα. Για όσο χρόνο κρατούσε βέβαια η εξουσία της δικτατορίας. Αυτή η δημόσια κατηγορία θα μείνει μετέωρη μέχρι να την δικαιώσει αρκετά χρόνια αργότερα η ιστορία με την ετιμιγορία της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά της δικαιοσύνης της δημοκρατίας πλέον. Τώρα όμως οι στρατοδίκες μπορεί να σαστίζουν, αλλά δεν αντιδρούν. Όσο και αν ταράζονται, προσποιούνται τους αδιάφορους. Ούτε ο Βασιλικός Επίτροπος τολμά να απευθύνει στον Αλέκο κατηγορία για περί ύβριση αρχής. Και πώς να τολμήσει, να προκαλέσει δίκη μέσα στην μεγάλη δίκη και με ποιο αντικείμενο απόδειξης. Αν είναι στρατοδίκες προδότες, θα γέλαγε και το παρδαλό κατσίκι. Γι' αυτό και δεν αντιδρά αυτή την ώρα. Περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία ο Βασιλικός Επίτροπος για να εξαπολύσει όλο το δικητήριο που έχει
αυτή η έχυπνα σωρευμένο μέσα της από τις προκλήσεις του Αλέκου. Οι δυο ασφαλείς ξαφνισμένοι από την απρόσμενη κίνηση του Αλέκου τον σπρώχνουν και πάλι στη θέση του και τον κρατούν σφιχτά από τα μπράτσα και τους καρπούς. Αυτός συνεχίζει να φωνάζει. Η φωνή του τραντάζει την αίθουσα. Τα συμπεράσματα της ανάκρισης είναι γεμάτα ψεύδι. Ζητώ την αναβολή της δίκης. Δεν έχω επαρκή γνώση της δικογραφίας. Ο συνήγορος του Αλέκου ζητάει την αναβολή της δίκης. Ο βασιλικός επίτροπος προτείνει αμέσως την απόρριψη του αιτήματος. Τότε ο Αλέκος σηκώνεται, ενώ τον κρατούν πάντα γερά από τα χέρια οι δύο σωματώδεις ασφαλίτες και απευθύνεται οργισμένος στον βασιλικό επίτροπο. Τον λούζει με φοβερές κατηγορίες. Εκπροσωπείτε, του λέει, την κατηγορία. Με βασανίσατε και ενεργείτε σύμφωνα με τις διαταγές της Χούντας. Οι στρατοδίκες τα χάνουν. Το ακροατήριο παγώνει. Κάποιοι μέσα σε αυτό έχουν καρφωμένο το βλέμμα τους με θαυμασμό, άλλοι με δέος πάνω σε αυτό το ανήμερο λιοντάρι που τολμά να καταγγείλει δημόσια και κατά πρόσωπο τους κατηγόρους του, τους δικαστές του. Ο βασιλικός επίτροπος φανερά εκρευνευσμένος αντράχνει την ευκαιρία και το απευθύνει σε έξαλλη κατάσταση, κατηγορία, βλέπετε επάνω τον βασιλικό επίτροπο. Ήταν εισαγγελέας του Μιλιωτικών, του δώσαν κάποια γανόνια και τον έκανα επίτροπο, βασιλικό επίτροπο για να δικάζει. Δηλαδή εκτελεί τα χρέη του εισαγγελέας σε μια ποινική δίκη. Το απευθύνει λοιπόν του Παναγούλη κατηγορία για περίβρηση αρχής. Αποσύρεται το δικαστήριο, στρατοδικείο και μετά από μισή ώρα διαβάζει ο πρόεδρος την απόφαση. 2,5 χρόνια φυλακή στον Αλέκο για περίευρηση του δικαστηρίου. Αυτή ήταν έτσι το, πώς λέμε, την εισαγωγή του ορδέου. Λοιπόν, ακολουθεί η ακροματική διαδικασία, η οποία ουσιαστικά ήταν από μάρτυρες κατηγορίας, οι οποίοι έλεγαν, αξιωματικούς της ασφαλείας και αξιωματικούς του στρατού, οι οποίοι έλεγαν μονοτόνος, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξανδρος Παναγούλης, Βρυλάκης με το Πάμα, άρα αυτοί 509 και εκεί πάνω εξελίχθηκε όλος ο ιστός των κατηγοριών και των αποδείξεων με αυτά που έλεγαν οι μάρτυρες. Εμείς επαναλαμβάναμε ότι, κύριε, εμείς δεν θέλουμε να ανατρέψουμε το κοινωνικό καθεστώς. Εμείς τη Χούντα θέλουμε να ανατρέψουμε. Η δίκη διακόπτεται το μεσημέρι για να επανελθεί το απόγευμα. Οι δύο γορίλες πάλι κρατούν τον Αλέκο γερά και με τα δυο τους χέρια. Το ένα τους χέρι περασμένο του μασχάλι, όπως είδατε, και δεν μπορεί να κινηθεί εύκολα και να σηκώσει τα χέρια του. Την πέμπτη μέρα της δίκης αρχίζουν οι απολογίες του Αλέκου και των συντρόφων. Οι απολογίες άρχισαν από αυτούς για τους οποίους δεν αποδείχτηκαν ποινικές ευθύνες. Υπήρχαν κανένα 2-3 αθωώσεις και οι υπόλοιποι απολογήθηκαν με τη σειρά μέχρι που φτάσαμε στον Αλέκο, ο οποίος απολογήθηκε τελευταίος. Αφού καταγγέλει λοιπόν ο Παναγούλης για πολλωστή φορά τους ανακριτές του για τα βασανιστήρια και την πλαστογράφηση της δικογραφίας, υπήρχαν πολλά πλαστά, δηλαδή εμφάνισαν δίθεν ομολογίες, οι οποίες δεν υπήρχαν, ήταν πλαστές. Γιατί έπρεπε να στηρίξουν με αυτόν τον τρόπο, τι να στηρίξουν. Να στηρίξουν το ότι ο Παναγούλης ήταν αυτός, για να τον μειώσουν, ότι ο Παναγούλης ήταν αυτός ο οποίος μαρτύρησε τους συναγωνιστές του και συλλάβαμε τους υπολείπους. Όμως είναι διαπιστωμένος ο τρόπος με τον οποίο έγινε το ξύλωμα της οργάνωσης. Τον περιγράφω στο βιβλίο μου, είναι πολύ απλός, πάρα πολύ απλός. Όταν συνελήφθη ο Αλέκος, μετά από λίγο λόγω κάποιων στοιχείων που βρήκανε, συνέλαβαν τον Λεκανίδη. Όταν λοιπόν συνέλαβαν τον Λεκανίδη, που ήταν το σημαντικό στέλεχος στην οργάνωση που έπαιρνε τα εκρηκτικά από την Κυπριακή Πρεσβεία, που τώρα στενάνε την Κύπρο, όταν το συνέλαβαν, είδε τη φωτογραφία του σε εφημερίδες ένας δεσμός του,
Και πήγε στην ασφάλεια και είπε: αυτό το γνωρίζω, το γνωρίζει. Για να το πες μας, κοπέλα μου, τι. Λοιπόν, έτσι άρχισε. Πολύ απλό. Πολύ απλό ο λόγο. Λοιπόν. Καταγγέλνει λοιπόν την πλαστογράφηση τυπογραφία, ανατρέπει σημείο προ σημείο το κατηγορητήριο, αναλαμβάνει την ευθύνη για όλου του συναγωνιστέ του και υπερασπίζεται σε καθαρά ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο τι πράξει του, χωρί κανέναν ενδιασμό, συμβασμό ή υποχώρηση. Έχει φτάσει η στιγμή της κορύφωσης της μαχητικής παρουσίας του Αλέκου στη δίκη. Αρχίζει τώρα να ξεδιπλώνει με ένα υπέροχο ρητορικό αγωνιστικό κρεσέντο τις ιδέες και τις πεποιθήσεις του. Ένα κρεσέντο που αφήνει εμπρόντιτους στρατοδίκες και κατηγόρους, καφιέδες και ανακριτές που με χωμένο το κεφάλι στους ώμους τους, σαν περίτρωμα ανθρωπάκια κοιτάζουν σαστισμένοι. Κάποιοι βέβαια άλλοι, συγκατηγορούμενοι και συγγενείς συγκλονίζονται. Κοιτούν με ενδόμηχο ενθουσιασμό και απέραντο κρυφό θαυμασμό τον αγωνιστή της Δημοκρατίας που αψηφά το θάνατο και συνεχίζει ατρόμητος να μαστιγώνει τη Χούντα και τους υπηρέτες της. Μεταξύ άλλων, γιατί δεν μπορώ να αναφέρω για λόγους χρόνου, θα σας πω τα κύρια σημεία. Μεταξύ άλλων, διακηρύσει ο Αλέκος. Πιστεύω στον διάλογο και την δημοκρατική αντιπαράθεση των ιδεών. Πιστεύω στην ειρηνική επίλυση των πολιτικών διαφορών. Και όταν υπάρχει έστω και η ελαχίστη δυνατότητα ειρηνικής διεξόδου για την επίλυση των πολιτικών διαφορών, τότε η βία είναι απαράδεκτη. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι πολλές φορές η βία είναι προτιμότερη από άλλες λύσεις, όπως εκείνες που διακήρυται ο Γκάντι και ο Χριστός. Πάτερ Λάμπρο, θα το κουβεντιάσουμε μετά. Δεν αποδέχομαι τη βία ως μέσο, ούτε την πολιτική δολοφονία. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για να αλλάξει μια κατάσταση που μας επιβλήθη δια της βίας, μόνο δια της βίας μπορεί να αλλάξει. Τα λέει μπροστά στους στρατοθήκες αυτά. Όταν μια κατάσταση ενερχομένη δια της βίας στην αρχή εκδρεώνεται, όταν σε ένα και πλέον χρόνο κάθε προσπάθεια διαμαρτυρίας, κάθε προσπάθεια απομάκρυνση αυτής της κατάστασης αποδεικνύεται περιττή, δια της βίας επιδιώκεται η ανατροπή της. Ο πρόεδρος αισθάνεται εκρηκτική τη δυσφορία των παρακαθημένων στρατιωτικών και παρεμβαίνει για να θέσει τέρμα στο ανατρεπτικό αλλά και ιδιαίτερα εξοργιστικό για αυτούς μήνυμα του Αλέκου. Αφήσατε τα σπουλά θεωρίες, λέει με ύφος επιτιμητικό, για να εισπράξει αμέσως την τολμηρή και θαραλέα απάντηση του Αλέκου, που την δέχτηκε σαν ισχυρό ράπισμα στο πρόσωπο ή επί της έδρας τότε στρατοδικαστική οικογένεια. Ήθελα να τονίσω ότι το καθεστώς της δικτατορίας θα ανατραπεί. Δεν έχει σημασία ότι εμείς αποτύχαμε. Μετά από εμάς θα έρθουν άλλοι που θα επιτύχουν. Το καθεστώς θα ανατραπεί δια της βίας. Άλλη οδός δεν υπάρχει. Κλείνει τέλος με φωνή θεραλέα, σταθερή και στεντόρια, με αυτές τις φράσεις που αντίχησαν στην αίθουσα του στρατοδικείου, όχι σαν φωνή ενός ανθρώπου, ενός αγωνιστή, αλλά σαν ηχό του χορού όλων εκείνων των αγωνιστών που έπεσαν στον δίκαιο αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τα δεσμά των ξένων κατακτητών και των εγχωρίων υπηρετών τους. «Κύριε στρατοδίκες», τους είπε, «οργάνωσα και εκτέλεσα μόνος μου την απόπειρα. Αναλαμβάνω τις ευθύνες. Γνωρίζω ποιες είναι οι ποινές που προβλέπονται από τον νόμο. Και πιστεύω ότι αυτές οι ποινές θα μου επιβληθούν. Αλλά δεν υποχωρώ. Για δικήνει στρατοδίκες πιστεύω ότι το ωραιότερο κύκνιο άσμα κάθε πραγματικού αγωνιστή είναι ο επιθανάτιος ρόχος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα της τυραννίας. Και την θέση αυτή αποδέχομαι. Για τον εαυτό μου δεν ζητώ επίγεια. Καταδικάστε με σε θάνατο, αλλά ο αγώνας μου κατά της δικτατορίας θα δικαιωθεί». Το στρατοδικείο διακόπτει για την επόμενη μέρα. Συνεδρίαση όμως δεν πραγματοποιείται. Αρρώστησαν, λέει, δύο στρατοδίκες. Η αλήθεια είναι ότι διέκοψαν, γιατί η Επαναστατική Επιτροπή της Χούντας, όπως λεγόταν τότε, έπρεπε να αποφασίσει ποιες ποινές θα επιβάλλονταν. Δεν αποφάσισαν οι στρατοδίκες, αντιλαμβάνεστε.
Βέβαια, ο βασιλικός επίτροπος πρότεινε δύσεις θάνατον για τον Αλέξανδρο Παναγούλη και ισόβια για τον Λευτέρη Βεριβάκη πρότεινε θάνατο επίσης και για τους άλλους τους συναγωνιστές του, μεταξύ των οποίων και εγώ, ποινές βαριές. Νοέμβρη του 68. Οι στρατοδίκες που αρρώστησαν μαζί, ανέρωσαν μαζί και ως εκθάματος ανέρωσαν μαζί και μεταφέρουν τις αποφάσεις της Κούντας. Νεκρική σιγή βασιλεύει στην αίθουσα όταν ο πρόεδρος απαγγέλει την απόφαση. Παναγούλης Αλέξανδρος, δις εις θάνατον. Ισόβια και 18 χρόνια κάθεξη. Τα υπόλοιπα, το ορντέρ, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ υψηλά. Παγωμάρα έπεσε στην αίθουσα. Τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον Αλέκο. Άλλα με συμπάθεια και άλλα περίεργα να δουν τις αντιδράσεις του. Ο τύπος της εποχής εκείνης, επειδή ήταν λογοκριμένος, οι εφημερίδες στα πρώτα 2-3 χρόνια έπαιρναν το σημείωμα από το γραφείο τύπου της Χούντας και έγραφαν για τα πολιτικά γεγονότα. Και βέβαια έγραφαν τότε ότι ο Παναγούλης, πελιγνός, κατακίνδυνος, άκουσε σκυμμένος τον απόφαση του δικαστηρίου. Ήτανε ψέμα. Ο Λαγκλουά, που ήταν ο Γάλλος δικηγόρος που παρακολούθησε την δίκη ως μέλος της Λίγκας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γράφει: «Ο Παναγούλης δέχτηκε την καταδίκη του σε θάνατο με εκπληκτική ψυχραιμία, χωρίς να συνοφριωθεί». Και εμείς που είμαστε συγκατηγορούμενοι, βέβαια, επιβεβαιώνουμε το γεγονός αυτό. Δεν είναι κάτι που το έκανε έτσι για να περιποιήσει τιμή στον Αλέκο. Και θα γράψει ο Λαγκλουά αργότερα στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε με τίτλο «Ο Παναγούλης, το αίμα της Ελλάδας». Γράφει ο Λαγκλουά. Σε μια συζήτηση που είχε στη Ρώμη ο Παναγούλης, είχε πει, συζήτηση την εποχή που ήταν λιποτάκτης και πήγαινε στη Ρώμη όπου ήρθε ο αδερφός του, άλλα μέλη της οργάνωσης, πήγαινε στο Παρίσι, είχε συναντήσεις με πολιτικές προσωπικότητες που είχαν καταφύγει Έλληνες, που καταφύγει στο εξωτερικό κλπ. Ο Παναγούλης λοιπόν στη Ρώμη είχε πει ότι έπρεπε να χτυπήσει πολύ ψηλά για να δείξει στον ελληνικό λαό και τη διεθνή κοινή γνώμη ότι η αντίσταση ήταν δυνατή. Θα χτυπήσει πράγματι πολύ ψηλά αφού στις 13 Αυγούστου θα επιχειρήσει να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα. Ο Παναγούλης ανέλαβε την ευθύνη της πράξης του και θέλησε να δώσει σε αυτήν την αξία ενός κατορθώματος και ενός συμβόλου.